Anathema che anche dalla Veneto ti mules. Policrati. Ah, ti copanisce. Eh? Effie. Telefono. Ah, bene. Όχι bene, viene. Viene, βγήκε. Τώρα bene, άνθρωπος, κατάλαβες? Όχι. Όχι. Signora Bianca? Sì? Giuseppe Francovatini, il professore. Oh, prego, sedetevi. Καλεταλός είναι κι αυτός. Γι' αυτό χαίρεσε. Βέβαια, είδε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Εγώ πάω μέσα. Σάμα της και να μην καταλαβαίνω και τίποτης. Έσπασε. Ναι, μίλα ελεύθερα. Τα δυο μας είμαστε. Φαίνεται πως ήρθες λίγο νωρίτερα. Στην ώρα μου, καθότι κάνουμε και ένα επάγγελμα, νομίζω. Τα ιταλικά σου. Siamo d'accordo, signor professore. Professore, professore. Πέστε, τι έρχεται ο κύριος, τον είδα από το παράθυρο της κουζίνας. La donna immobile presciuma al vento. Ah, sì, il mio marito, bene. Bene, bene. Εσείς δεν ξέρετε ελληνικά. Πώς δεν ξέρω, αυτό μάθηκε την Κερία, δάσκαλος. Μπράβο, να έχουμε και ένα χριστιανό να μιλήσουμε λιγάκι τέλος πάντων. Εσένα, Μανούλη, πώς σε λένε? Ελένη. Ελενίτσα. Μπράβο, πουλάκι μου, θα τα πάμε πολύ καλά οι δυο μας. Προφεσόρε. Βόλα κολόμπα, Μπιάνκα, βόλα. Σι, μα λάσω la ragazza. Τόρνα, πιτσίνα, μία τόρνα. Τι λέει? Άστινε, μωρέ, τι να πει. Ψηλή είναι, μπορεί να πει τίποτα έξυπνο. Ζηλεύει, να το ξέρεις. Την Κυριακή έχω έξοδο. Και τις Πέμπτες. Παναγιώτη, κάνε μου τη χάρη να μην πειράζεις την υπηρέτρια. Εστάσου, ντε, κάνουμε και ένα επάγγελμα, να μην το ξεχνάμε. Ω, προφεσόρε. Amore, come va? Benissimo. Φέρε μας κάτι να πιούμε. Τι πίνεις, προφεσόρε? Ούζο. Ούζο δεν έχουμε. Να πας να πάρεις. Λοιπόν, Παναγιωτάκη, θα τα καταφέρεις, θα μας κάνεις ρεζίλια εδώ μέσα. Ως καθηγητής είμαι άσο. Ρε, άστο καθηγητής, εσύ να περάσεις για Ιταλός, θα τα καταφέρεις. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà. Σέσκησα. Τι λες? Άντε πήγαινε τώρα. Πού να πάω, εδώ έχουμε φροντιστήριο με την κοπελίτσα. Στο φροντιστήριο, δεν σε θέλουμε για μας, εμείς σε ξέρουμε. Οι άλλοι πρέπει να σε νομίσουν καθηγητή. Ναι, βρε Παναγιώτη μου, φύγε και έλα σε λίγο που θα είναι όλοι μαζεμένοι εδώ. Να ξανάρθω δηλαδή. Ναι, αλλά παιδιά, η πληρωμή είναι με τις ώρες. Εντάξει, έτσι πληρώνονται οι καθηγητές και τα νοικιασμένα ποδήλατα. Άντε πήγαινε τώρα. Και να μην πιω το ουζάκι μου. Πάρε ένα δεκάρικο και πιες τέσσερα. Βρε, τι κολιτσίδα είναι αυτό. Α, στα τόνι μου έχει ρεζιλέψει όλη την οικογένεια. Εμένα μου λες, δεν είδες μόλις το ζητήσαμε στο κέντρο παρά λίγο να μας πάρουν αποτυπώματα. Διότι από αστυνομικής απόψεως είμαι η δόξα της οικογένειας. Εντάξει, θα πάω για ουζάκι. Αβιρεντέρτσι. Αρίβεντέρτσι το λένε, βε. Αμάν σχολαστή καπούς, αδερφέ μου. Γεια μας. Αυτό είναι πιο σίγουρο. Είσαι σίγουρη πως δεν κάνουμε καμιά γκάφα? Τι με τον Παναγιώτη? Μας ανάψει καμιά φωτιά. Όχι, μπορεί να έχει όλα τα λατώματα, αλλά είναι χέμηθος, δεν μαρτυράει ποτέ. Και θα ήταν όλα τόσο απλά. Την αγάπησα, βρε παιδιά, την αγάπησαμε, αγάπησε, παντρευτήκαμε. Τι όμορφα που περνούσαμε στη μικρή μας Περούτζα. Ναι, τώρα είμαστε στην Αθήνα. Τόνι, σκέφτηκες κάτι? Ποτέ δεν σκέφτομαι. Έλα τώρα και δεν παίζουμε. Σκέφτηκες τι θα γίνει μόλις μαθητούλα του, δεν είμαι Ιταλίδα? Το πολύ πολύ να σε πάρω μπράτσο και να φύγω περήφανος από αυτή την πόρτα. Α, ναι, και τα λεφτά, το εργαστήριο. Να τα βράσω. Γιατί? Αντέχεις. Σε τι? Να πεινάσεις, αντέχεις. Πώς καλέ, αφού κάνω και δίαιτα. Άσε που μπορεί και να δουλέψουμε. Δεν το είχα σκεφτεί. Α, βέβαια. Πριν όμως τα αποφασίσουμε, άφησε με να κάνω κάτι ακόμα. Να δίνεις την δούλα μόλι μου την καρδιά. Όχι, να τους αλλάξω μυαλά. Τι? Να τους αλλάξω μυαλά, παιδί μου. Πρέπει να βρούμε 5-6 κόλπα. Να τους πούμε 2-3 ψέματα που να τους κάνουμε όλους να εξαγριωθούν με τις ξένες. Να τους αλλάξουμε τα μυαλά. Να τους πείσουμε ότι μια Ελληνίδα αξίζει περισσότερο από 10.000 ξένες. Σε τι στερούμε εμείς οι Ελληνίδες? Ναι, αλλά τα μυαλά της τούλας δεν αλλάζουν. Το ξέρω. Άλλωστε αργά ή γρήγορα θα φανερωθεί πως δεν είσαι Ιταλίδα. Και θα μας πετάξει με τις κλωτσίες. Σε πειράζει? Ναι, εμένα όχι. Εσένα σκέπτομαι, το μέλλον σου. Ναι, και για το μέλλον μου θα καθίσω να σκύψω το κεφάλι στην τούλα. Εγώ δεν είμαι σαν τον Πολυκράτη που τον σέρνει από τη μύτη. Εγώ το πολύ πολύ να. Έλα τώρα, μην μιλάς για τον καημένο τον Πολυκράτη και είναι τόσο συμπαθητικός. Βλάκα είναι. Όχι.
Θύμα είναι, τόσο ευγενικό, τόσο γλυκομύρη. Να τη βράζω την ευγενιά του. Την άρπαξε μόνο ποτέ να τη δώσει δυο χαστούκια που κάτι και τη λιβανίζει. Από λεπτότητα. Ωραία, μάπα είναι, σου λέω, μάπα. Έχει δίκιο. Τόδε. Καλησπέρα σας.